Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Παρασκευή σήμερα 30 Αυγούστου. Στην Αλεξανδρούπολη εντοπίστηκε τελικά ο 54χρονος δράστης του άγριου εγκλήματος που έγινε στη Νέα Κεσάνη Ξάνθης. Βράδυ Τετάρτης και σε ιχθυοτροφείο της περιοχής εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένας 56χρονος. Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος και βρέθηκε τελικά στην Αλεξανδρούπολη, όπου και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Σε μία λίμνη αίματος εντοπίστηκε νεκρός ένας 56χρονος στο χωριό της Νέας Κεσάνης Ξάνθης. Βράδυ Τετάρτης και ο άντρας βρισκόταν μέσα στο χώρο ηχθειοτροφείο που εργαζόταν. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που θα ακολουθούσε, αφού λίγες ώρες αργότερα ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα. Το σκηνικό έδειχνε άγριο έγκλημα και οι αστυνομικές αρχές προσανατολίστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι υποψίες των αστυνομικών αρχών προσανατολίστηκαν αμέσως στο φιλικό ή στο συγγενικό περιβάλλον του 56χρονου. Όλες οι υποψίες έπεσαν στον 54χρονο ξάδελφο του νεκρού, για τον οποίο ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον άμεσο εντοπισμό του. Ώρες αργότερα, ο 54χρονος εντοπίστηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχε καταφύγει στο γιο του, και μάλιστα η σύλληψή του έγινε στη λαϊκή αγορά όπου περιφερόταν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 54χρονος ομογενής από το Καζακστάν επισκέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης το 56χρονο στο χώρο του ηχθειοτροφείου που εργαζόταν. Εκεί λογομάχησαν για οικονομικές διαφορές που είχαν και όπως όλα δείχνουν, ο 54χρονος κατάφερε πολλαπλά τραύματα στον 56χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, και τον άφησε νεκρό μέσα σε μία λίμνη αίματος. Αμέσως προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του και κατέληξε από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη, έως ότου και τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ανάστατη είναι η κοινωνία του Δημοτήχου, αφού σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 30χρονου δράστη της χθεσινής απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 52χρονου στην Ορεστιάδα. Ειδικότερα από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος, μετά από διαπληκτισμό με τον 52χρονο, τον τραυμάτισε σοβαρά με αιχμηρό όργανο στην κοιλιακή και στη θωρακική χώρα. Ακολούθως, ο 52χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου και νοσηλεύεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Δημοτήχου, κύριος Κώστας Βαφιάδης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαφιάδη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες ακούμε διαρκώς για τέτοιου είδους φαινόμενα και για τέτοιου είδους περιστατικά. Να πάμε λίγο όμως στην κατάσταση της υγείας του 52χρονου σήμερα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι βέβαια σε καταστολή στη μονάδα αυξημένης φροντίδας της χειρουργικής κλινικής. Έφερε, όπως είπατε και εσείς, τραύματα στην κοιλιακή χώρα από τέμνον όργανο, πιθανότητα από μαχαίρι. Ένα τραύμα στην αριστερή μασχαλία χώρα, το οποίο είχε εισχωρήσει εντός της αριστερής θωρακικής κοιλότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αίμα και αέρα στην κοιλότητα και χρειάστηκε να γίνει μια επέμβαση αμέσως, να μπει ένας καθετήρας προχέτευσης, και ένα δεύτερο τραύμα στην αριστερή κοιλιακή χώρα, το οποίο δυστυχώς είχε τραυματίσει το λεπτό και το παχύ έντερο και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου έγινε αποκατάσταση των τραυμάτων αυτών. Πήγε παρουσίαση για κάποια αναπνευστική δυσχέρεια, έμεινε στον αναπνευστήρα και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένο, σε καταστολή δηλαδή, όπως σας είπα, στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δεν κινδυνεύει η υγεία του. Πιθανολογούμε ότι αν όλα πάνε καλά, αύριο θα αποσωληνωθεί. Και όπως μίλησα με τους συγγενείς, ιδίως με τον γιο μου, είπε ότι ο δράστης είναι συγγενής.